Καλησπέρα φίλες και φίλοι, μεταξύ Τύλου και Αχλάδου. Άλλη μια φορά κατ' εξαίρεση, είναι τέταρτη φορά, τρίτη, λόγω καθαράς Δευτέρας χθες. Πριν προχωρήσω στις τάσεις, εν πάτρες, εν μέσω μετακαρναβαλικής περίοδου, 24 Δευτέρου 15, μόλις εκχωρήσαμε Γη και Είδωρ, άλλοι το λένε Ευελιξία, άλλοι το λένε Κολοτούμπα, τέλος πάντων μέχρι τον Απρίλιο θα ξέρουμε. Σήμερα έχουμε την Αθηνά Καλυμάνη και την Ελευθερία Παπά. Να σας παρουσιάσουμε ένα έργο το οποίο θα παιχτεί στο Λιθογραφείο Κυριακή. Δύο παραστάσεις, 6.30 και 9.30. Ναι, 6.30 και 9. 6.30 και 9. Ναι. Και Δευτέρα, μία παράσταση. 9. Ωραία. Που λέγεται Φωταγωγός, αγωγός του φωτός. Όπως λέει και ο Μάνος Χαρτιδάκης ο Τρίτο. Ελευθερία, εσύ εκπροσωπείς και θεά. Ναι. Το οποίο, αν κατάλαβα γιατί, μάλλον το έχω γράψει λάθος. Το μέρος των εσόδων ή όλα τα έσοδα. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Κεφαία. Άρα στην ανάρτησή μου είναι λάθος το μέρος των εσόδων. Έτσι, όλα τα έσοδα στο Κεφαία. Και η παράσταση έγινε για αυτόν τον λόγο. Ναι, το εισιτήριο να πούμε ότι είναι 7 ευρώ. Ναι. Και ότι στο γνωστό τηλέφωνο το 6943-945-245 έχουμε εδώ 4 μονές προσκλήσεις. Λόγω των λίγων ημερών των παραστάσεων, έτσι. Μετά το πέρασε εκπομπή, ως γνωστό, να τα ξέρετε. Λοιπόν, φωταγωγός, αγωγός του φωτός, του ναι. Σπύρου Γαλαίου. Γαλαίου, ναι. Ομολογώ το σενάριο δεν το γνωρίζω. Ναι. Με τα λίγα εδώ από το. Από το πώς το λένε, από το δελτίο ναι, τύπου. Δεν δίνουμε ιδιαίτερα στοιχεία για την ναι. υπόθεση. Γιατί... Μπορώ να φανταστώ ότι πρόκειται για κάποια οικογενειακή. Ναι. Δεν ξέρω, παροδία, τραγωδία. Ναι, είναι μια καθημερινή. Μάλλον το έργο είναι ρεαλιστικό. Καθαρά ρεαλιστικό. Ο Γαλαίος ήταν ένας άνθρωπος έτσι. Και λόγω της δουλειάς του, της ασχόλησης του. Κάποια έργα του, ναι, αλλά ναι. δεν όχι... Ήταν, πρώτα απ' όλα ήταν δημοσιογράφος. Ναι. Έτσι, ξέρουμε ότι είχε και την οικονομική εφημερίδα Express, mm. που ήταν το 1962, ήταν μια πρωτοπόρα κατάσταση εκεί, την εποχή εκείνη, ας πούμε, καθημερινή οικονομική εφημερίδα. Ήταν ένας άνθρωπος ευφυής, άνθρωπος που παρατηρούσε γενικότερα τις καταστάσεις και τις εξελίξεις γύρω του. Λοιπόν, και κατέγραψε το τελευταίο έργο, το οποίο ήταν ο Φωταγωγός, το είναι. Θεατρικό, το τελευταίο θεατρικό έργο είναι ο Φωταγωγός. Φωταγωγός. Ναι. Ναι. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ανεβεί μόνο μία φορά, το 1996, με τη Συνοδεινού. Ναι, mm. ακριβώς λίγες μέρες και πέθανε. Έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης. Ναι, ναι. Της 16 Δεκεμβρίου του 1996. Και τώρα η επιλογή δικιά μας, μια και αποφασίσαμε αυτή η παραγωγή να γίνει μόνο και μόνο για το Κεφαία. Να βάλουμε μια παρένθεση να πούμε ότι εσύ, πέρα ότι σκηνοθετείς το έργο, είσαι και ο γενικός. Έχεις να κάνεις με το. Με την, θεατρικό εργαστήριο ενηλίκων πολυφωνικής. Ναι, ναι. Όπου εκεί έχεις κάποιο. Ναι, έχω τη διεύθυνση, επειδή η πολυφωνική έχει διάφορα τμήματα. Ναι, εγώ έχω τη διεύθυνση του θεατρικού εργαστηρίου. Ναι. Που έχει 51 μέλη συνολικά, από προσχολικής ηλικίας μέχρι. Ενήλικες. Και αποφασίσατε πώς είναι το κάστρο. Τα μέλη που συμμετέχουν τώρα είναι 8 άτομα. 8 άτομα. 8 άτομα λοιπόν αφιλοκερδώς θα παίξουν δύο παραστάσεις για το Κεφαία. Τρεις παραστάσεις. Αφιλοκερδώς έχουν δουλέψει έτσι αλλιώς σαν δηλαδή, θεατρικό. Γιατί οι πρόβες και μόνο υποθέτω θέλαν στην Κρεφτήρα τρεις δύο μήνες εξαντλητικά. Δύο μήνες. Ναι, δύο δηλαδή μήνες το πιο εύκολο έργο να πάρεις θες ένα μήνα για πλάκα. Ναι, δύο μήνες εξαντλητικά έχουν εργαστεί. Ναι. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Εγώ επειδή είχα βρεθεί και σε μία πρόβα. Η Αθηνά είναι τρομερά απαιτητική. Αυτό το ξέρω. Έως πολύ αυστηρή. Αυτό το ξέρω. Αλλά είδα και τα παιδιά ότι ανταποκριθήκαν με πάρα πολύ έτσι. Νιάξιμο να κάνουν. Όταν ο μαέστρος είναι στη δουλειά. Έτσι. Τελειομανής, βγαίνει και το αποτέλεσμα καλό. Που πρέπει να σχολιάσουμε είναι ότι σαν θεατρικό εργαστήριο πολυφωνικής έχουμε μια φιλοσοφία. Φιλοσοφία του εθελοντισμού και φιλοσοφία της συνεργασίας και της προσφοράς. Το λέγαμε στην δηλαδή, όταν έγινε η σκέψη ακριβώς να κάνουμε μια παραγωγή για το Κεφαία, η ανταπόκριση ήταν. Δεν υπήρξε και άμεση και σκέψη. Ναι, ναι, σωστά, έτσι και ανεξάρτητα των υποχρεώσεων των μελών, όλοι αποφάσισαν ότι πρέπει αυτό να το οργανώσουμε και να το κάνουμε ειδικά αυτούς τους καιρούς. Πριν μπούμε λίγο στο σενάριο, να μας πεις πραγματάκια, όχι σαφώς την υπόθεση, όλη, αλλά έτσι, να πάρουμε μια ιδέα. Πες μας λίγο πού στεγάζεται το Κεφαία στην Πάτρα. Ναι, το Κεφαία οξυγόνο είναι στην Πλατεία Ελευθερίας, Φωκίας 26,
Και είμαστε εκεί για να υποστηρίζουμε ανθρώπους που έχουν θέματα με την χρήση ουσιών και τις οικογένειές τους φυσικά. Και να πούμε έτσι δύο βασικές πληροφορίες για το ΚΕΘΕΑ Οξυγόνο. Βασικά θα περάσουμε σε ανάλυση για το ΚΕΘΕΑ γενικότερα, αλλά ναι, πες αυτό που θες να πεις. Και... Ωραία. Να, πολύ πολύ βασικά δύο πράγματα. Να πούμε ότι παρέχει υπηρεσίες δωρεάν, δεν πληρώνει κάποιος δηλαδή για να έρθει. Η προσέλευση είναι εθελοντική φυσικά, για οποιοδήποτε επιθυμεί να έρθει. Υπάρχουν ευέλικτα προγράμματα, να είναι και η... Είναι και επίκαιρη λέξη. Ευέλικτα προγράμματα, δηλαδή ανοιχτά κλειστά ή είναι... Κοιτάξτε, δεν βάζουμε τους ανθρώπους σε τσουβάλια. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες. Η ιδιαιτερότητα της καρεκλοκένταυρης του ΟΚΑΝΑ, αυτό οφείλω να το πω. Εγώ θα σας πω τώρα πώς υποστηρίζουμε τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες. Ανάλογα με την αξιολόγηση που γίνεται και με βάση ο ίδιος με τι αίτημα έρχεται, εμείς το ακούμε και αντιπροτείνουμε. Μία θεραπευτική πρόταση και το πάμε μαζί. Υποκατάστατα ή... Χωρίς υποκατάστατα, στεγνώμη, είναι στεγνό έτσι. Πρόγραμμα, βασίζεται στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όσοι πιστεί, πώς θέλετε. Δεν... Αν δεν σας ψήσει το μυαλό σας, μην πρέπει να σας ψήσει κανένας άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο στην παράσταση και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Η παράσταση. 8 ηθοποιοί. Δεν του έχω πει για τόσους. Έχουμε μια μάνα, έχουμε ένα γιο. Και έχουμε και 6 νεαρούς. Βέβαια, το ίδιο το θεατρικό έργο προέβλεπε 2 νεαρούς. Αλλά επειδή, μπράβο, επειδή η νοοτροπία πάλι λέω της ομάδας και η φιλοσοφία είναι όταν κάποιος ρόλος, κάποιος χαρακτήρας μπορεί να... Πώς να χωρέσει περισσότερα άτομα. Σαφώς. Κάνουμε αυτό ακριβώς, γιατί και, και τη σκηνική παρουσία αρέσουν και, μπράβο, και η σκηνική παρουσία, αλλά και να υπάρχουν και όσο γίνεται περισσότερα μέλη της ομάδας να μπαίνουν σε αυτή τη δραστηριότητα της επισκηνής διαδικασίας. Ωραία. Ας πούμε. Και... Έχει να κάνει. Δηλαδή, ναι, ναι, η επιλογή του έργου δεν είναι τυχαία. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι ένα έργο που δεν σου επιτρέπει δηλαδή, σκηνοθετικά διανθίσματα κλπ. Υπερβολές. Είναι ένα ρεαλιστικό έργο. Είναι ένα έργο που ανήκει στο νεορεαλιστικό κύμα θεατρικής συγγραφής της ελληνικής πραγματικότητας. Όπου τα πράγματα είναι δομημένα και δοσμένα όπως ακριβώς είναι η καθημερινότητά μας. Τελευταίο έργο δηλαδή που είδα, ψεριακόπτω τώρα, με παρόμοιο έτσι περίπου, ήταν επειδή ήμασταν μαζί με τον Βαγγέλη τελευταία φορά που κάναμε του Μόμου τα βραβεία, ήταν το California Dreaming. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ναι, ναι, το έχω δει μου, εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, είναι του Κατσικονούρη. Του... όχι, δεν πρέπει να είναι. Γράψει, Κατσικονούρη, όχι, το του Κατσικονούρη πρέπει να είναι. Κατσικονούρη, του Κατσικονούρη είναι και το είχε σκηνοθετήσει και η Μέρη Σιδηρά. Και ήταν μια εξαιρετική ήτανε, δουλειά. Το είχα δει, ήταν φανταστικό. Ναι, ναι, είχε κάνει και τα. Ναι. Η Φιωρέλα, η Μαστρό Καλού, είχε κάνει. Εδώ τα... είναι ακόμη πιο απλός ο λόγος, πιο άμεσος. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Γαλλέος είχε και μια φιλοσοφία και την οποία, η οποία είναι διακριτή και από έναν απλό αναγνώστη του έργου του. Ηλικιακά ο Γαλλέος με το. Είναι σχεδόν άδικα μια δεκαετία. Δεν... Παίζουν, ηλικιακά παίζουν κοντά σχέτως αν ο Γαλλέος έφυγε από τη ζωή. Το έργο του, αν είναι διαχρονικό. Όχι, ηλικιακά. Ηλικιακά το έργο του το 96. Η κουλτούρα του, δηλαδή πάνω κάτω ταιριάζουν για το Καλιφόρνια τώρα που κακώς βέβαια τα ψυχεία. Εντάξει, είναι λίγο. Το California Dreaming είναι πιο, πιο προχωρημένο από την άποψη. Είναι πιο λόγω του ότι έχει εντάξει την ταχύτητα της εποχής και την τεχνολογικές επιτεύξεις εποχής. Αλλά του Γαλλέως το συγκεκριμένο έργο Φωταγωγός αναδεικνύει τι. Ναι, δεν το θεωρώ ξέρω το σενάριο αυτό. Για μένα δείχνει, ας πούμε, παραδοσιακά, ειδικά στον ελληνικό χώρο, ναι, ότι η τρίτη ηλικία, ρε παιδί μου, είναι η ηλικία της εντιμότητας. Η ηλικία που κουβαλάει πια τις παραδόσεις, που έχει κατασταλαγμένες απόψεις και έχει την οριμότητα να διακρίνει ποιες είναι οι αξίες της ζωής. Στην στιγμή που έχει συμφιλειωθεί με το θάνατο, πλέον έχει την οριμότητα για καλή ορθή χρήση. Ορθή κρίση, ίσως γιατί νομίζω ότι ακόμη, παρόλο που είναι γραμμένο πριν 20 χρόνια, νομίζω ότι ακόμη και αυτή την εποχή η τρίτη ηλικία έχει ρίζες πιο παλιές, όπου οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν διατηρήσει τις αξίες τους. Ένιωθαν καλά, τις είχαν ζυμώσει σωστά
είχαν ζυμωθεί μέσα σε αυτές και νιώθαν καλά με αυτές. Δεν παίζει χάσμα γενναιών με... Όχι, εδώ είναι θέμα, ίσα ίσα που εδώ αναδεικνύεται, ας πούμε, ότι έχουμε την νέα γενιά, η οποία εκεί μέσα στις ανάγκες της, δράσης της κλπ, που αποζητά πράγματα διαφορετικά και μέσα στην πλήξη και στην ανία θέλει κάτι το διαφορετικό, ίσα ίσα που διατηρεί τις αξίες. Δηλαδή, να πούμε το βασικό κορμό λίγο. Παίζει μια μάνα. Να πούμε και τα. Ναι, να πούμε είναι μια μάνα. Είναι η Ολυμπία Τασακοπούλου. Ναι, ναι. Ο γιος της που είναι ο Διονύσιος Τουλιάτος. Δεν ξέρω αν ναι. Το Δημήτρη είχε μεσίες. Όχι, όχι. Λοιπόν, ωραία. Δεν έχουμε, και τέσσερι νεαροί. Έξι νεαροί. Ωραία. Θα τους πούμε. Απλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να πω το εξής. Ο γιος της είναι προφανώς φίλοι του οι υπόλοιποι. Όχι, όχι. Στο σενάριο. Είναι όχι. Ανεξάρτητα. Α, είναι δύο διαμερίσματα. Τα οποία επικοινωνούν με ένα φωτογόγο. Τώρα αρχίζω να μπαίνω. Θες να μάθεις την κλοκή πάντως, όπως και να έχει, ναι, 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 ναι. Δεν θα το καταφέρεις. Όχι, δεν θέλω να φτάσουμε χτέρμα, απλά να πω λίγο. Πάντως, ναι, χωρίς να φτάνει σε δεν έχει καμία ακραία κατάσταση. Το έργο έχει καθημερινούς διαλόγους, ανθρώπινη κατάσταση της διπλανής πόρτας, όπου αναδεικνύονται όμως οι αξίες. Μέσα από την απλότητα μπορείς να βγάλεις πολύ σπουδαία πράγματα. Ναι, αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Η πολυπλοκότητα υπάρχει ακριβώς για να φτάνουμε στην απλότητα. Μα ακριβώς το πιο απλό πράγμα ίσως είναι και πιο δύσκολο να στηθεί, γιατί πρέπει να το νιώθεις ότι συμβαίνει. Αν είναι απλά απλό όμως, είναι χαζό. Άμα περάσεις μέσα την πολυπλοκότητα και το απλοποιήσεις, τότε είναι τέχνη. Εντάξει, νομίζω. Έτσι πιστεύω ότι αυτό λοιπόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να πούμε και τους νεαρούς του διπλανού διαμερίσματος, λοιπόν, που μένει η μάνα και ο γιος, οι οποίοι είναι ο Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης, ο Νίκος Διαμαντόπουλος, ο Σταύρος Μουστρούφας, Σπύρος Πλακογιάννακης. Ναι. Κριτικός είμαι. Ναι, ναι. Ιάσονας Πανέτας Φελούρης και Κωνσταντίνος Σολωμός. Λοιπόν. Εντάξει, βίντεο Γιάννης Παπάς, αφήνεις αυτό να φτιάξει από Παπαστά, προβληματολογική επιμέλεια Δόνας Τεκτονίδου, σκηνοθεσία εδώ η κυρία, Θήνα Καλυμάνη, άλλους συντελεστές, δεν έχουμε πως τα πάνω, να πούμε στο λιθογραφείο, το ξέρουμε όλοι, λοιπόν, δύο μήνες πρόβες, Δύο μήνες και νομίζω είναι μικρό το διάστημα, γιατί είναι ένα έργο διάστημα, μία μισή. Φυσικά, ερασιτέχνες. Με ιδιαίτερη αγάπη βέβαια σε αυτό το αντικείμενο. Καλά, δεν το κάνεις εδώ, παπάς. Ακριβώς. Δεν διαθέτεις και τόσο πολύ χρόνο. Και γιατί μόνο δύο παραστάσεις? Τρεις παραστάσεις. Τρεις, ναι, σε δύο, όχι δύο μέρες. Τρεις παραστάσεις ήταν και. Πάλι καλά. Όχι, ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα έπρεπε να βρούμε το χώρο και δεν υπήρχε αυτή εδώ ότι. Η ελευθερία που ως υπεύθυνη, ας πούμε, πλάκα, αν και είχα καλεσμένο τον Δημήτρη Τουλιάτο για το 14 για να κλείσουμε μια συλλογή ευχών και δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε για κάποιους λόγους να έρθει. Τα περισσότερα έργα που έχω παρουσιάσει φέτος στο λιθογραφείο έχουν επεχθεί. Χωρίς να. Anyway, σύμπτωση. Χωρίς διακοπή. Όπως ήταν και το πικέ τότε. Το, ναι, το κλαθμόνο και παυσιλή. Συμμετείχαμε κι εμείς, ναι. Εντάξει, το οποίο αυτό, κοίτα, ανάλογα και το πώς θα δείξει, πώς θα πάει, μπορεί και να μεταφερθεί, δεν υπάρχει λόγο. Θα χάνεται. Ναι, όχι, δεν χάνεται και εντάξει, μπορεί να παίξει και άλλο ρόλο αργότερα. Προδοθούν και κάποιες περιστάσεις σε κάποιους άλλους χώρους, γιατί είναι, μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί δεν υπάρχει αναγκαιότητα σκηνικών, αυτό είναι το καλό. Δεν έχουμε, είναι πολύ λιτό. Πολύ λιτό. Ναι. Γενικά, εγώ είμαι και του minimal, δηλαδή της νοοτροπίας, ότι χρησιμοποιούμε μόνο τα αντικείμενα που είναι αναγκαία λειτουργικά. Ρεαλιστικό. Ναι, ναι, ρεαλιστικό. Και οπότε μπορεί να λειτουργήσει σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, μέσω εκπαίδευσης. Δεν ξέρω. Θα δούμε κάποιες σκέψεις. Και βρίσκεις και εύκολα αντικαταστάτες που έχουν βιωματικές εμπειρίες για να παίξουν σε τέτοιου ρόλους. Όχι, δεν είναι βιωματικό τέτοιο τύπο. Απλώς θίγεται. Ρεαλιστικό πάντως είναι. Ρεαλιστικό είναι απλώς. Θίγεται, δηλαδή γίνεται μια αντιδιαστολή το πώς, ποια είναι η αξία της ζωής, αν είναι το χρήμα και, αν, Μαρία Κουβέντα, και τι πρέπει να επιλέγεις στη ζωή σου ώστε να το εξασφαλίζεις. Ναι. Αυτό εκεί τίθεται. Και εκεί μπαίνουν και τα ναρκωτικά, ας πούμε. Αν είναι επιλογή. Είναι μια απόρρεια του χρήματος και αυτό. Τα επίσης αυτά εμπορεύεσαι κάτι μια διαπλοκή και, με το χρήμα και πάει αυτό. Δηλαδή, αν αξίζει να εμπορεύεσαι. Εδώ, αν δηλαδή τα πάντα συγχωρούνται, να είναι εμπορεύσιμα. Εδώ είναι μέσα σε οικογενειακό επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ναρκωτικά είναι απλά ένα μέρος της παραοικονομίας, όπως η πορνεία και τα όπλα που υποστηρίζει και είναι ουσιαστικά η τροφή για τις μυστικές υπηρεσίες στον πλανήτη. Άρα η μόνη άμυνα είναι το ίδιο το άτομο. Σαφώς ένας νοήμων νους θα πρέπει να ξέρει ότι όταν δίνει 20 ευρώ, ας πούμε, για να πάρει να ψωνίσει, ας πούμε, κάτι. Τα λεφτά αυτά καταλήγουν στη CIA, στη Mossad, στην FSB, στην εκάστοτε μυστική υπηρεσία. Δηλαδή, κάνεις και ζημιά στο σύστημα, πέρα από το ότι κάνεις ζημιά στον εαυτό σου, έτσι. Anyway,
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και Θεά, πόσο κόσμο φιλοξενείτε? Να πω λίγο πάνω κάτι σε αυτό. Καταρχήν, κανένας χρήστης δεν τον απασχολεί τα χρήματα που δίνει ή που πάνε. Και που, ναι, εντάξει, ναι, το ξέρω. Το λέω για τους λίγο πιο μεγάλους. Ναι, ναι. Τα ναρκωτικά και η χρήση ναρκωτικών και το εμπόριο ναρκωτικών είναι μια τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο πολύπλοκη ιστορία. Γι' αυτό έγινε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, γι' αυτό υπάρχει εμφύλιος 35 χρόνια στην Κολομβία τώρα, 35 χρόνια. Να πεις ότι το άγγιξες ουσιαστικά. Σημασία έχει ότι εμείς σαν οργανισμός και σαν φιλοσοφία οργανισμού ποτέ δεν είχαμε, ας πούμε, την ψευδαίσθηση ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν τα ναρκωτικά για κανένα λόγο. Ναρκωτικά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όπως και η πολεμία, όπως τα όπλα. Και δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Στόχος είναι... Όχι, αυτό είναι μεγάλη εικόνα. Μιλάμε τώρα, ναι. Έστω και ένας άνθρωπος να θέλει να προσπαθήσει να βγει από αυτό, να υπάρχει ένας χώρος που να μπορεί να το κάνει. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι πολύπλευρο το πρόβλημα των ναρκωτικών και πολυπαραγοντικό. Υπάρχει κάτι που ξέρω και το θεωρώ κανόνα, ότι όσα χρόνια πίνεις, τόσα χρόνια θέλεις για να το βγάλεις από το υποσυνείδητό σου, να μην το πω ασυνείδητο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το βιολογικό μέρος του πράγματος να βγάλεις τα θετικά. Δεν είναι καθόλου το βιολογικό. Είναι το ψυχολογικό πιο πολύ. Δεν είναι καθόλου το βιολογικό μέρος. Δηλαδή, ας πούμε, έχω ανθρώπους που γνωρίζω και που έχουν περάσει 20 χρόνια που έχουν σταματήσει και ακόμα ξυπνάνε, πεταγόνται με φιάλτες. Ναι, υπάρχουν όμως και πολλοί που φιάλτες τα οποία είναι όνειρα και τα θεωρούν. Ορθολογιστικά τα θεωρούν εφιάλτες. Δεν υπάρχει κανόνας. Ναι, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Υπάρχει, ας πούμε, ο αστικός μύθος, μια φορά χρήστης για πάντα χρήστης. Αυτά δεν ισχύουν. Γιατί επαχασίσεις. Εντάξει. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, υπάρχει, γιατί πια, ας πούμε, υπάρχει ο χώρος αυτοεξάρτησης είναι επιστήμη. Έτσι, το πώς βοηθάς έναν άνθρωπο να απεξαρτηθεί είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θεραπευτικό κομμάτι με πολλές προσεγγίσεις, πολλές θεωρίες. Υπάρχουν θεωρίες υποκατάστασης, θεωρίες, ας πούμε, στεγνών προγραμμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και προσεγγίσεις που όλες είναι καλές και όλες, ας πούμε, μπορούν να βοηθήσουν ανάλογα τον κάθε άνθρωπο. Σημασία ξανά έχει, λέω, ότι έστω και ένας άνθρωπος να θέλει να βοηθηθεί, να υπάρχουν δομές, να υπάρχουν υποστηρικτικοί τέτοιοι χώροι, ώστε να μπορεί να πάει και να το κάνει. Θα πρέπει εδώ να πω ομολογουμένως ότι με μια ψηλό έτσι ερευνήτσα που έχω κάνει από τα παλιά, η Στροφή έκανε καλή δουλειά στη Λάρισα, νομίζω. Είναι στην Ισλαμία. Αθήνα. Η Στροφή είναι στην Αθήνα. Αθήνα. Είναι πρόγραμμα που απευθύνεται σε έξοδους. Ποιο είναι? Είναι η έξοδος. Α, η έξοδος, ναι. Okay. Μπορώ να πω ότι για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν θα το θεωρούσα και τελείως άστοχο. Δηλαδή, οι οργανισμοί που υπάρχουν δεν είναι και λίγοι, έτσι. Και αν δούλευε κυρίως και ο κρατικός το έκανα σωστά όπως έπρεπε, χωρίς δηλαδή, τέλος πάντων, κακό διαχείριση να το πω, να μην γίνω πιο κακό προαίρετος, έτσι. Σαφώς θα ήμασταν από τις πιο αρκετά πρωτοποριακές χώρες. Καμία σχέση βέβαια με Γερμανία και Ολλανδία και Αγγλία, έτσι, αλλά σε σχέση με Ρωσία όμως, ας πούμε, που με την Κίνα ψεκτελούν, είναι ψυχρό, έτσι, έχει εκτέλεση για ένα τσιγάρο. Δεν είμαστε πίσω, θα να πω, σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν σε πρακτικό πίσω. Επίπεδο είμαστε πίσω. Κοιτάξτε, και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, δηλαδή, ας πούμε, μέσα μέχρι τα μέσα του 90s, μόνο η Σοφία η Μάτσα στο 18 άνω να κάνει δουλειά της προκοπής. Προσωπικά δηλαδή, σε αναλάμβανε. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα προγράμματα υπολειτουργούσαν. Δεν ήταν λίγο. Κοιτάξτε, η απεξάρτηση στην Ελλάδα. Πολλούς γνωστούς που μπαίνανε και φεύγανε του ήλιου. Άρα, κάθομαι φτιάχνω Lego 8 ώρες την ημέρα. Κοιτάξτε. Σας λέω, δεν είχαν ανθρώπους έμπειρους να τους μιλήσουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Παντού υπάρχουν άνθρωποι έμπειροι και άνθρωποι λιγότερο έμπειροι. Παντού υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι για να μπουν στη διαδικασία και άνθρωποι λιγότερο έτοιμοι. Μπορεί κάποιος άνθρωπος που πήγε σήμερα σε μια θεραπευτική δομή να μην τα καταφέρει γιατί δεν συντέλεσαν παράγοντες τέτοιοι που να τον βοηθήσουν να το κάνει. Και μπορεί να ξαναπάει μετά από ένα χρόνο στην ίδια δομή και να τα καταφέρει μια χαρά. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει κανόνας. Αυτό ο κανόνας είναι ότι άμα δεν το πει το ίδιο το μυαλουδάκι σου, ότι ξέρεις, κάνεις. Αν το πούμε, δεν τρέχει. Κάνεις μαλακία με αυτό που κάνεις. Άμα δεν το πει το ίδιο στο μυαλό, όποιος και να στο πει. Δεν πρέπει να στο πει ο Θεός ο ίδιος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβεις. Αν μόνος σου δεν συνειδητοποιήσεις τι ζημιά κάνεις στον εαυτό σου και στο περιβάλλον σου και στους ανθρώπους που σε αγαπάνε, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβεις. Γι' αυτό και τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ βέβαια είναι θελοντικά προγράμματα. Δηλαδή, αν θέλεις έρχεσαι, εάν θέλεις να φύγεις, φεύγεις ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορώ να σε κρατήσω άλλο με το ζόρι. Όσο και να θεωρεί ο άλλος ότι δεν είναι σωστή η επιλογή σου. Έχεις, ας πούμε, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, είτε να μείνεις στρατής, είτε να κάνεις ό,τι θέλεις. Δημοκρατία υποτίθεται ότι έχουμε και ελευθερία. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα, εντάξει, το ότι εμπλέκεται με μια μικροεγκληματικότητα, αυτό είναι ένας άλλος παράγοντας και μια άλλη κουβέντα, την οποία την κάνουμε αν θες, αν έχουμε και το χρόνο αργότερα. Ναι.
Να πω κάτι εδώ. Πριν ξεκινήσει, στην εγκληματικότητα βοηθάνε πάρα πολύ οι δομές. Να μην υπάρχει εγκληματικότητα, έτσι. Σαφώς. Ναι, εντάξει, παίζει ένα ρόλο. Παίζει ένα ρόλο. Αλλά... Δηλαδή στη Γερμανία, ας πούμε, γίνεται η χορήγηση ηρωίνης στα νοσοκομεία. Ναι. Αυτό σαφώς κόβει τη μικροεγκληματικότητα. Έτσι, ναι. Στην Αγγλία έχει πάει, έχω να πάω 10 ναι. χρόνια. Ναι. Αλλά πάντα υπήρχε κάποια υποκατάσταση. Υπάρχουν, σας λέω και πάλι, πολλές δομές. Με εύκολο, πρόσεξε, δεν μιλάμε τώρα να πας να γραφτείς, να περιμένεις κανένα δύο στην χρόνια και τέτοια. Πήγαινε εκεί το ίδιο βράδυ στα εξωτερικά ιατρία, παιδιά, ξέρετε κάτι, είμαι χρήστης, ναι, τι θες να πεις, με πάρε 120 μιλικά μεθαδόνη και βολέψου για σήμερα. Θέλω να σου πω, έτσι όμως γλιτώνει τον τύπο που αν δεν το βρει κάπου αλλού θα πάει να κλέψει εσένα, εμένα, τον οποιοδήποτε για να πάει να βρει στη μαύρη αγορά. Η φιλοσοφία των προγραμμάτων αυτών είναι κατά βάση σωστή. Το πώς εφαρμόζεται είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί είναι δύσκολο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει είναι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή να είναι αυτό το ευέλικτο, το να το άνθρωπο που είναι στην κρίσιμη στιγμή, τη ναι. νύχτα τη μαύρη που θα περάσει, ναι. ας πούμε, χάρμα είναι και άφραγκο Σιδηρόπουλο, ναι. μεσάνυχτα και κάτι Αθήνα. Ωραία. Να μπορεί να το πει από τον κρατικό φορέα και να υπάρχει μετά το. Έχω πάρει απόφαση και ναι. θέλω να βγω οριστικά ναι, 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 και να ναι. μπορεί να βρει πόρτε να. Τα προγράμματα υποκατάσταση είναι προγράμματα μείωση βλάβη. Mm. Δεν είναι προγράμματα απεξάρτηση. Έχει διαφορά. Σαφώς. Τα προγράμματα μείωσης βλάβης έχουν στόχο στην κρίση επάνω να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να μην τα κάνει τελείως. Αυτό λείπει από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία αυτό. Των προγράμματων υποκατάσταση το έκανα. Έχει υποθεί ότι θα έρθει μεθαδόνη στα νοσοκομεία, αλλά ακόμα περιμένουμε. Εντάξει, υπάρχει η βουπρενορφίνη. Είναι, πρέπει δύο χρόνια για να μπει. Εντάξει, όχι τόσο. Περιμένει όμω. Τόσο δεν περιμένει πια όπω περίμενε παλιά. Αλλά να περιμένει. Εγώ μιλάω για τη στιγμή. Τη νύχτα αυτή που ξέμεινε από φράγκα και έρθει χαρμάνι. Ναι. Να το πούμε, να μιλάμε ναι, τώρα ναι. με την γλώσσα του για να καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό λείπει από την Ελλάδα. Είναι η πρώτη ταχύτητα για μένα. Η δεύτερη ταχύτητα υπάρχει, λειτουργεί. Να υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, ας πούμε, ιδιωτικοί, κρατικοί, οι οποίοι μπορεί να βρει μια πόρτα για αυτό το κομμάτι. Για το άλλο κομμάτι δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ εντάξει, επειδή δεν είμαι τόσο γνώστη όλων αυτών. Και θεωρώ κάθε άνθρωπος γνωρίζει πράγματα, ίσως οι συνθήκες του μεγάλου. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες ναι. έχουν βρει εφαλτήριο και έχουν ακουμπήσει πάνω εκεί για λόγους έμπνευσης. Προφανώς δεν τις πλησιάσαν ναι. οι μούσες και. Εγώ θεωρώ, εντάξει, λοιπόν, εγώ τώρα θα απαντήσω έτσι, και σε αυτό με βοηθάς να απαντήσω. Θα σου πω ότι η τέχνη με τα ναρκωτικά γενικά με τις ουσίες έχει πάρα πολλά κοινά. Ναι. Εγώ θεωρώ γενικά ότι ο άνθρωπος ακριβώς τα διάξοδά του και όλα αυτά πρέπει να τα ξεπερνάει όταν έρχεται σε επαφή με τον συνάνθρωπό του. Θεωρώ πολύ βασικό κομμάτι την επικοινωνία. Και παρόλο που το κομμάτι αυτό, το συγκεκριμένο, που είναι και εξειδικευμένο, δεν το γνωρίζω, μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα όμως, ότι σίγουρα αυτές οι θεραπευτικές ομάδες και τα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης θεωρώ ότι είναι δομές, είναι χώροι που μπορείς να πας εκεί και χωρίς ακόμη να γνωρίζεις τι πραγματικά έχεις ανάγκη, ναι. να πεις ότι εγώ θέλω μία βοήθεια. Μία βοήθεια, οπότε από τη στιγμή που λες το εκφράζεις, ψάχνεις για έναν άνθρωπο. Ακριβώς πες... αυτό που είπε η Ελευθερία, εγώ το καταλαβαίνω, μπορεί στον ίδιο χώρο να βρεθείς και να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορέσει να σε συνοδεύσει σε αυτή την έξοδό σου, έτσι, στο φως, και να πας μια άλλη στιγμή και να μην και... υπάρξει, γιατί δεν θα υπάρχει για σένα. Επειδή... Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι κατάλληλοι. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Γενικά το πιστεύω στις επαφές. Αν πραγματικά το έχεις πάρει απόφαση, επειδή λειτουργεί και η συμπαντική συγκυρία, δηλαδή αν πραγματικά το έχεις πάρει απόφαση, θα βρεις και την. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχεις πάρει μάλλον το 99% της κατάστασης του εαυτού σου, δεν θα βρεις την κατάλληλη, το μαξιλάρι που θες. Αν πραγματικά το πιστεύεις και το εννοείς, θα βρεθείς στον δρόμο σου πάντα. Αυτό έχει να κάνει γιατί τώρα θα πάμε σε μεταφυσική κουβέντα. Πάντως και η επιλογή του έργου που είπα που είναι πάρα πολύ απλό και ας πούμε υπό άλλες συνθήκες ίσως εγώ σαν φιλοσοφία σαν Αθηνά Καλλιμάη δεν θα το επέλεγα γιατί είμαι λίγο άνθρωπος το πιο σύνθετων καταστάσεων. Εντάξει, ναι. Έτσι. Το επέλεξα γιατί έχει δύο βασικά στοιχεία. Θεωρώ ρεαλισμό. Ότι ρεαλισμό και ναι. θεωρώ τονίζει ένα πράγμα που έχει σχέση με τα ναρκωτικά ότι είναι δίπλα μας γιατί πολλοί νομίζουν ότι αυτό είναι πάρα πολύ μακριά τους και επιπλέον είναι και υπάρχει ένας ρατσισμός στα άτομα που είναι χρήστες. Εγώ λοιπόν γι' αυτό ναι. το επέλεξα υπάρχει σαν Καλλιμάνη και θεωρώ ότι θα έρθει και πάρα πολλοί κόσμος που θα έρθει με τη λογική του γαλαίου, δηλαδή άνθρωποι πολύ απλοί, γιατί ο γαλαίος απευθύνεται σε ανθρώπους ανεπιτίδευτους, ανθρώπους αγνούς, αθώους απέναντι στη θεατρική τέχνη και σε αυτό που γίνεται στη σκηνή. Οπότε και... αυτοί θα δουν ότι θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και θα νιώσουν ότι αυτό εκεί που συμβαίνει μπορεί να συμβαίνει αυτό και δίπλα. Να το τονίσουμε ότι για να μάθουμε την παράσταση
δεν πρέπει να προερχόμαστε από κάποια οικογένεια που είναι παθούσα, ας πούμε. Όχι, καμία σχέση. Μα δεν δείχνει κανέναν παθόντα. Εκεί ίσα ίσα που θέλει να δείξει. Είναι πρόσδεκτη και η παθόντα. Μπράβο. Θέλει να δείξει ίσα τον καθεσπρισμό και καταδικάζει την εμπορία ναρκωτικών, όχι του χρήστε ναρκωτικών ουσιών και οποιασδήποτε άλλη ουσία. Ακριβώ αυτό με πολύ απλό τρόπο. Καθημερινό. Αυτό που θα λέγαμε. Μιας συνομιλιών και διαλόγων που γίνονται στο σπίτι μας, ας πούμε, χωρίς να είμαστε ειδικοί γνώστες του θέματος. Αυτό. Και δείχνει και κάτι άλλο, επειδή για μένα μου αρέσει ένα στοιχείο, ότι ενώ καταδικάζουμε πάρα πολύ εύκολα, τα βάζουμε όλοι με τη νέα γενιά, με τους νέους ανθρώπους και αυτό κάνουν και εκείνο κάνουν, τελικά θεωρώ ότι η γενιά η οποία έχει ξεκινήσει τότε που έγραφε ο Γαλλός το έργο. Δηλαδή μια γενιά που την ενδιαφέραν μόνο. Ο Γαλλός πρέπει να έγραψε το 1990. Το έργο αυτό. Τότε που άρχισε καθαρά για να καταγράψει την ελληνική πραγματικότητα, που οι άνθρωποι για το χρήμα έδιναν τα πάντα. Πουλούσαν και το ίδιο τους το τομάρι. Δηλαδή το παν έγινε το χρήμα. Και εκεί υπήρχε και η έξαρση των ναρκωτικών βασικά και στην Ελλάδα. Μπράβο. Και οπότε χάθηκαν κάποιες αξίες και όλα εγκλωβίστηκαν στο χρήμα. Πώς το λένε, γιατί είναι καλωστημένο, μου αρέσει. Ο Φωταγωγός. Είναι ένα έργο που ανήκει στο νεορεαλιστικό κύμα της σύγχρονης θεατρικής συγγραφής, βασισμένο στην αλήθεια της ζωής που κυλάει δίπλα μας και μέσα μας. Μια καθημερινή ιστορία με δομικά στοιχεία, τον ενθουσιασμό, την ανάγκη για την δράση των νέων παιδιών αλλά και την εντυμότητα της τρίτης ηλικίας. Μια κραυγή που καταδικάζει όλους όσοι θυσιάζουν τις αξίες και την ίδια τη ζωή στον βωμό του χρήματος. Μια κραυγή ενάντια στη μάστιγα των ναρκωτικών. Άρα ουσιαστικά, ναι, εντάξει, χωρίς να θέλω να πω σε λεπτομέρειες το σενάριο, βασικά υποθέτω εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα το μάθω την Κυριακή, ότι σε πρώτη φάση έχει να κάνει η μάνα, υποθέτω, θα είναι ο ορθολογιστής της υπόθεσης, έτσι, η όρημη σκέψη, όπου κάπου θα βρει ανταπόκριση, κάπου θα βρει αντιδράσεις ανάμεσα στους γιους και στους γείτονες. Τέλος πάντων, στο γιο και στους γείτονες. Είναι κομικοτραγική η κατάσταση. Είναι κομικό. Ωραίο, καλό αυτό. Έχει κομικά, δηλαδή το έργο, ενώ είναι απλό και όλα αυτά παρουσιάζονται, αυτά που μας συμβαίνουν με ένα κομικό τρόπο. Δηλαδή ότι πραγματικά. Όταν μιλάμε για αξίες και τη ζωή στο πόμο του εκεί που γελάμε, ας πούμε, και που όλα είναι χαλαρά και μας απασχολούν πράγματα πολύ της καθημερινότητας, τι να πούμε. Πολύ ρευστά. Τελικά, είναι άλλα τα σημαντικά. Που, μας έχουν που έχουμε ξεγελαστεί και δεν τα έχουμε εντοπίσει. Αυτό είναι και το ωραίο στο θέατρο. Ότι μπορείς να σου αλλάζει τα συναισθήματα μέσα σε κλάσματα θεολογικά. Μας ξεγελάει η βιτρίνα. Δηλαδή, ενώ λέει, είναι τα ναρκωτικά, δείχνει αυτό. Ότι μας ξεγελάει η βιτρίνα. Ζούμε σε μια εποχή τη. Κοίτα, στην ελληνική γλώσσα έχουμε το βραδικό προνόμιο να έχουμε βρει την πιο καλύτερη. Την καλύτερη ή την πιο καλή λέξη για τη συγκεκριμένη ουσία που είναι βασικά η κυρία Μάστιγκα. Γιατί. Η κόκα τώρα είναι λίγο αριστοκρατικό ποτό. Δεν αρρωσταίνει, δεν έχουμε και πολλούς. Οι πιο πολλοί είναι στην ηρωίνη. Και την ονομάζουμε παραμύθο ως γνωστόν. Δεν υπάρχει καλή μία άλλη γλώσσα τόσο πετυχημένα αυτή η έκφραση. Παραμύθο. Θηλυκό του παραμύθι. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο καλύτερος πιο καλός χαρακτηρισμός. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Δυστυχώς. Ενώ έχει ξεκινήσει για τελετουργικούς σκοπούς, δηλαδή στην Κόκα, ας πούμε, η Κόκα από τα αρχαία χρόνια στην Βραζιλία, στην Κολομβία και γενικότερα στην Λατινική Αμερική και στην Νότιο, ή και το όπιο στο Χρυσό Τρίγωνο, αλλά και Ινδονησία, αλλά και μέχρι και Αφγανιστάν, υπάρχει για θρησκευτικούς λόγους, έτσι. Δηλαδή είναι για επικοινωνία με τον Θεό, είναι για να βγει σε έκσταση. Κάθε τόπος έχει τα δικά του, η Ινδική Κανάβη κτλ. Όλα αυτά είναι για όπως η πυθία σε εμάς και. Είναι άλλη. Αλλά όταν παίρνετε και επεξεργάζεται και μπαίνουν χημικά συστατικά μέσα και γίνεται εξαρτησιογόνο, γιατί το όπιο, αυτό κάθε αυτό η παπαρούνα, είναι όπως και το χασίς δεν έχει εξάρτηση. Αυτή η σύντοση είναι ότι αν έχει κάποια εξάρτηση και κάποια ζημιά, οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν εκεί δεν έχουν να φάνε. Είναι υποκατάστατο της πείνας τους. Δηλαδή ζουν και μπορούν και δουλεύουν στα χωράφια στους οριζόνες, γιατί συντηρούνται με το όπιο όπως βγαίνει από τη μάνα γη. Όταν το παίρνεις και το σπάς με βενζίνα και το περνάς από εργοστασιακή και φαρμακευτική διαδικασία, τότε γίνεται πολύ πιο εξαρτησιογόνο και κάνει και σαφώς μεγαλύτερη ζημιά στον οργανισμό, έτσι. Να πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω. Συμφωνείς σε αυτά που είπα. Οποιαδήποτε ουσία επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι. Ναι, αλλά απλά έδωσε τη διαφορά το να βγαίνει από τη μάνα γυναίκα όπως είναι κατευθείαν. Γιατί δεν είναι τυχαίο. Ό,τι βγαίνει στον πλανήτη, έχει και το λόγο του που βγαίνει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο σκοπός της χρήσης της ουσίας. Γιατί, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα πας να ταξίδεις στο Νεπάλ. Τα ναρκωτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταρχήν
για ιατρικούς και θεραπευτικούς λόγους. Ναι, το λόγδανο, το ήταν νόμιμο, το 1936. Η μορφήνη, όλα τα οπιοειδή χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους. Πολλές συνθετικές ουσίες, κεταμίνη, είναι αναισθητικό. Ναι. Δεν έχει σημασία τόσο η χημική σύνθεση μιας ουσίας, αλλά ο λόγος. Ο λόγος, δηλαδή, και ακόμα και κοκακόλα που λέει ο λόγος να πίνεις μόνο και μόνο για να πεις πίνω κοκακόλα. Συντελική, το νόμιμο, το αλκοόλ είναι το χειρότερο από όλα. Ναι. Παίζουν όλο το ρόλο τους. Παίζουν όλο το ρόλο τους. Συμφωνώ απόλυτα. Και θέλει λίγο μια πολύ καλή αξιολόγηση κάποιων πραγμάτων. Να πω λίγο, θέλω κάποια πράγματα για το χασίς. Επικρατούν δύο πολύ αντίθετες απόψεις. Η μία είναι ότι το χασίς δεν κάνει κακό, ας πούμε, ναι, δεν είναι καλό, είναι αυτό. Ναι. Ναι. Και η άλλη είναι ότι... Είναι πόρτα για λοιπόν, τα βαριά. Είναι πόρτα. Πρόσεξε. Είναι όσο απαγορεύεται. Λοιπόν, όχι, όχι. Κάνεις λάθος. Θα σου πω το εξής. Δεν σημαίνει όλες... Εγώ θα σου μιλήσω με ερευνητικά δεδομένα. Δεν σημαίνει ναι, διόρθωση. Με αυτό που κυκλοφορεί τώρα το αλβανικό και το επεξεργασμένο, ναι. Όταν μιλάμε δεν μπορώ να σου μιλήσω γι' αυτά, θα σου μιλήσω με άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος κάνει χρήση χασίς θα πέσει και σε πιο βαριά ναρκωτικά. Σε καμία περίπτωση. Όμως, το 100% των χρηστών που έχουν εξαρτηθεί από την ηρωίνη, το πρώτο ναρκωτικό που δοκίμασαν στη ζωή τους ήταν το χασίς. Ναι. Οπότε η δυσκολία είναι η εξής. Δεν ξέρεις ποια είναι αυτή η λεπτή διαχωριστική γραμμή που θα περάσεις από τη μία φάση στην άλλη φάση. Το ότι είναι στις ίδιες πιάτσες, κινούνται στους ίδιους χώρους. Αν δεν ξεχωρίσει, αν πάρει το κρέατος και σου πει Ελλάδα, εγώ πώς έγινε στο Άμστερνταμ, στα coffee shop, ας πούμε. Ωραία. Τότε δεν μπλέκες στις πλατείες. Και τα coffee shop δεν είχαν και τόσο μεγάλη επιτυχία. Όχι, δεν είχαν. Είχαν τουριστική επιτυχία. Δεν είχαν ουσιαστικά διαδραστική επιτυχία. Δεν είχαν. Αλλά θέλει και λίγο να είσαι και λίγο όριμος όσον αφορά το ότι ορθή χρήση σε όλα. Δηλαδή και με την κοκακόλα και με την καψούρα μπορεί να αρρωστήσεις και με τον καναπέ σου μπορεί να αρρωστήσεις, με την τηλεόραση. Δηλαδή, υπάρχουν εξαρτήσεις λειτουργικές και μη λειτουργικές. Τα πάντα, δεν, ναι. Ακόμα και το ίντερνετ εξάρτηση είναι. Λοιπόν, είναι θέμα και λίγο ορθής χρήσης των πραγμάτων. Δηλαδή, όπως το είπα και πριν, τώρα πας ένα Σαββατοκύριακο και στο Άμστερνταμ να ξεσαλώσεις μια φορά το χρόνο, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ή να πας πάλι ένα ταξίδι και να κάτσεις εκεί με τους βουδιστές μοναχός και να πεις όποιο, ας πούμε, όπως το πίνει, για τους λόγους το πίνουν αυτοί, για να έρθεις σε επαφή με τον Θεό και να βρεις τον εαυτό σου. Είναι άλλο πράγμα τελείως από το να πιεις, ας πούμε, τώρα έκσταση για να πας να κλαμπάρεις. Αυτό είναι μια μαλακιά και μισή. Sorry, μιλάω έτσι και δεν το συνηθίζω, αλλά. Ναι, είναι διαφορετικό σκεπτικό. Ή να πρέπει τώρα που είναι και οι, ας πούμε, στα παρτάκια που κάνουν οι Έλληνες, οι νεόπλουτοι, ότι πρέπει να έχουν στην κάβα τους και κόκα και έκσταση και μαύρος μου για να αποπλανήσουν καμία πιτσερίκα. Αυτό είναι τελείως. Δηλαδή είναι και χυδαίο, είναι και κακόβουλο, είναι και. Είναι, λοιπόν, για μένα είναι πάνθρωποι. Η χρήση ναρκωτικών πώς συνδέεται, πώς δηλαδή την τοποθετείς μέσα στη ζωή σου. Πώς κουμπώνει μέσα στην όλη φάση της ζωής, όχι μόνο, δεν είναι μεμονωμένο σκηνικό, δεν είναι δηλαδή απλά κάνω χρήση, κάπου κάτι. Έρχεται και κουμπώνει. Μπορεί να φανώ, αυτό λοιπόν κοιτάμε. Ξέρεις, γιατί εγώ μπορώ να φανώ αυτή, λίγο συντηρητική. Κάθε κουβέντα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική για αυτό. Ναι, και εγώ να πω λίγο, θα φανώ ίσως λίγο συντηρητική, αλλά εντάξει, ίσως έχω και μια ηλικία. Και νομίζω ότι εντάξει, μπορώ να τοποθετηθώ. Θεωρώ, εγώ προσωπικά θεωρώ οποιαδήποτε εξάρτηση, θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι δουλοπροπής, μην πω ότι είναι αλυσοδεμένος σε αυτήν. Οπότε ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μην είναι εξαρτημένος. Εδώ λέμε να μην είσαι εξαρτημένος ακόμη και από την ίδια σου την οικογένεια. Δηλαδή να μην εξαρτάσαι από το παιδί σου, ούτε το παιδί σου από σένα, ούτε από τον σύντροφό σου, που εννοείται ότι έχεις και μια κοινή πορεία καθημερινή και ένα κοινό αγώνα, ας πούμε, ναι, πρόοδου. Πόσο μάλιστα από τέτοιες καταστάσεις που, αμή τι άλλο, σε καταστρέφουν σωματικά, εγκεφαλικά και επιπλέον ενισχύουν ένα κύκλωμα που αν είσαι ελαφρά σκεπτόμενος άνθρωπος θα θες να είσαι αρνητής αυτού του κυκλώματος. Mm-hmm. Εγώ λέω χωρίς να ξέρω ούτε ακόμη αυτό το να μετακινηθεί κάποιος, να πάει στην Ολλανδία, να πάει σε άλλες χώρες, να ζήσει κάτι. Νομίζω ότι οι εμπειρίες είναι πιο ουσιαστικές όταν έχεις καθαρό μυαλό. Καθαρό βλέμμα, καθαρή ματιά και επικοινωνία ουσιαστική και πραγματική, ρεαλιστική, αυτή που έχει ο εγκέφαλός σου από τον τρόπο που λειτουργεί από τη στιγμή που γεννιέσαι. Δεν διαφωνώ καθόλου με τα λεγόμενά σου, καθόλου συνδυατικό δεν είναι. Απλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μπαίνουν σε κάθε παραλία, να βουτάνε, να κολυμπάνε και να πηγαίνουν και στην επόμενη, ας πούμε. Έτσι. Το θέμα είναι μην πνιγείς με το που θα πέσει στο νερό. Δηλαδή, να βγεις, να πας και στην επόμενη παραλία. Δες και το άλλο έργο, να δες και το παρακάτω έργο για να μην κολλάς. Άμα κολλήσεις ένα έργο, πάει. Θα βλέπεις το ίδιο έργο συνέχεια σε όλη τη ζωή. Ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω όμως να πω κάτι ότι γενικώς τα όμορφα στη ζωή πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τα ανακαλύπτει και να μην πηγαίνει εκεί που του πλασάρουν. Δηλαδή, συγγνώμη,
μην πας στο ακραίο. Πέτα τηλεόραση από το σπίτι σου. Πάρε τηλεόραση, πέτα την μπαλκόνι. Πάρε το υπολογιστή σου, πέτα την μπαλκόνι. Πάρε το τηλεφωνό σου, γιατί εξάρτηση είναι η γυναίκα. Να πω την αλήθεια. Σου και είναι κεφαλικά κιθάρα. Ναι. Δηλαδή, πώς δεν θα αναγνωρίσω ότι ένας άνθρωπος που έχει βγάλει εντελώς τηλεόραση από τη ζωή του, που έχει επικοινωνία με άλλους, με τον συνάνθρωπό του ουσιαστική, που ακόμη, εντάξει, που έχει απεξαρτηθεί από πράγματα που εγώ να είμαι εξαρτημένη. Εγώ μακάρι να μπορούσα να την πετάξω μπαλκόνι. Δεν θα πρέπει να το αναγνωρίσω. Μακάρι να μπορούσα να την πετάξω από μπαλκόνι, αλλά θεωρώ ότι τις κάνω ορθή χρήση. Δηλαδή θα ανοίξω 7 ώρα τηλεόραση να δω το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και μετά θα την κλείσω και θα κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο. Δεν θα κολλήσω να κάτσω να δω ότι θα χάζω σαπουνόπερα, α πούμε, καταλαβαίνετε. Δηλαδή θεωρώ ότι έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχω περάσει και από. Κόλλημα. Νομίζω, δεν ξέρω, η Ελευθερία θα τοποθετηθεί. Εγώ θεωρώ ότι το κόλλημα γενικότερα. Ουσιών, αλκοόλ κλπ. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να το βλέπεις το θέμα πάρα πολύ χαλαρά όσο είναι καθόλου μια τηλεόραση. Καθόλου χαλαρό δεν είναι, όχι σαφώς. Δηλαδή πρέπει να είσαι πιο αυστηρός απέναντι στον εαυτό σου. Στη διάθεση του εαυτό σου για δοκιμή. Και δεν χρειάζεται όλα να τα δοκιμάζουμε. Δηλαδή είναι γι' αυτό το έθεσα πριν, ότι το κάθε πράγμα στον τόπο του, στην ώρα του και στον χώρο του. Όχι το να. Γι' αυτό το διαχώρισα. Και αυτό τώρα είναι και λίγο. Ναι, εντάξει, να μου πεις είναι λίγο υπερπροοδευτικό με τα μοντέρνο πολύ, όπως θες πες το. Εντάξει, είναι δικιά μου γνώμη. Δεν σημαίνει πρέπει να συμφωνήσουν οι απ' έξω, ούτε εσύ, ούτε η Ελευθερία. Εγώ είμαι πολύ συντριπτική. Επειδή είμαι τροχός, έχω λίγο έτσι διερευνητικό. Αυτό που εγώ θέλω να πω σαν πολύ σημαντικό είναι το εξής. Και θα πάψω να. Δεν ξυπνάει ένας νέος ένα ωραίο πρωί και λέει γεια σας, εγώ σήμερα θα εξαρτηθώ από την ηρωίνη. Κατάσταση. Υπάρχει μια ιστορία πίσω, υπάρχει μια σειρά γεγονότων πίσω, υπάρχουν δύσκολα πράγματα, βαριά πράγματα που κουβαλάει και τα οποία τον οδήγησαν. Αυτά είναι συμβόλαια δινησιακά της νιώτης μας που τα υπογράφουμε χωρίς να το ξέρουμε εκείνη τη στιγμή και μετά πληρώνουμε τα ρήτρα όταν τα σπάμε. Λοιπόν, μετά όμως το ζήτημα είναι, επειδή άμα σου έρθει ένας, γιατί για να αρρωστήσεις, πρέπει να περάσει μια πενταετία καθημερινή. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν ένας 25χρονος, έρχεται ένας 25χρονος εξαρτημένος από την ηρωίνη. Εάν το ρωτήσεις γιατί ξεκίνησε τα ναρκωτικά και γιατί κόλλησε, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Όχι, γιατί σταμάτα για τον πρώτο χρόνο. Λοιπόν, δεν παίρνει κανένα χαρμάνο. Σου λέει ποια χαρμάνο. Εκεί ακριβώς και εμείς λέμε ότι δεν έχει σημασία να κάτσουμε να βρούμε τώρα γιατί κόλλησε τότε, γιατί ξεκίνησε στα 15. Σημασία έχει πώς τώρα που πήρε μια απόφαση να αλλάξει. Να μπει στο. Θα την κρατήσει αυτή την απόφαση και δεν θα είναι μια απόφαση, ας πούμε, ανίσχυρη. Με υποτροπές και με τι τρόπο. Εμείς δηλαδή, στα προγράμματα απεξάρτησης, δεν δίνουμε τόσο μεγάλη βάση στα ναρκωτικά. Όταν έρχεται κάποιος εκεί, θεωρούμε δεδομένο ότι είναι εξαρτημένος, τελειώνει για μας η ιστορία. Όταν κάποιος μπαίνει σε μια θεραπευτική κοινότητα, τα έχει σταματήσει τα ναρκωτικά. Δηλαδή μπαίνει, έχει περάσει το στερετικό σύνδρομο και δεν ασχολούμαστε με τα ναρκωτικά. Ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα που θα τον βοηθήσουν να δυναμώσει τον εαυτό του, έτσι ώστε στη δυσκολία. Να επαναδεχθεί στην κοινωνία. Ακριβώς. Και στη δυσκολία δεν θα είναι αυτό που πρώτα θα του έρθει στο μυαλό, ή αν του έρθει στο μυαλό, γιατί δεν. Τα πολλά πρωινά που θα ξυπνήσει σκεπτόμενος ή είδε τη χρήση, να έρθει στο στέκι και στο χώρο σας και να μιλήσει με τον άνθρωπο που ξέρει, χθες είχα άσχημη νύχτα γιατί το ονειρεύτηκα. Και όταν θα έχει κάνει και μια δουλειά με τον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί να είναι για μια ζωή μέσα σε ένα πρόγραμμα, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Να έχει φτιάξει ένα τέτοιο, ας πούμε, προστατευτικό περιβάλλον και ένα τείχος τέτοιο, και εσωτερικό και εξωτερικό όμως, δηλαδή το περιβάλλον του να είναι πια ισχυρό. Εκτός από εκεί που ήταν και ώστε να τον βοηθάει. Να υπάρχουν και όταν του έρχεται η δυσκολία, να την αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι έχει δυσκολίες με τον εαυτό του και αδυναμίες. Αυτό δεν γίνεται. Και δεν έρχεται, ας πούμε, ένας άνθρωπος. Στις λίγες πετυχημένες περιπτώσεις που ξέρω, βγαίνουν πολύ, πολύ πιο δυνατοί σαν άνθρωποι στην κοινωνία. Έτσι. Μην ξεχνάμε τα παιδιά που περνάνε ρίο αντίρρηο κολυμπώντας κάθε χρόνο και τα λοιπά. Δηλαδή, άμα το περάσει το. Πώς να το πούμε, λαϊκιστή τρίπ αυτό γενικότερα, σε βγάζει πολύ πιο δυνατός άνθρωπο μετά από τα έξω. Γιατί έχεις δει, πλέον, έχεις σε πολύ μεγάλη μάχη με τον εαυτό σου, με τα δύναμα στοιχεία του εαυτού σου. Ακριβώς, ναι. Έχεις σκοτώσει τους δαίμονές σου, έχεις πληρώσει τα ρήτρα της ζωής, τα συμβόλαια της διονυσιακής σου νονιώτης και είσαι καθαρός και κάνεις καινούργια αρχή και ξεκινάς και μπαίνεις δυνατά πλέον. Έτσι. Αν προλάβεις εγκαίρως και αν δεν έχεις πάθει και βιολογικές ζημιές. Συμφωνώ με αυτό. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι που τα καταφέρνουν. Που τα καταφέρνουν. Δεν είναι. Όχι, συμφωνώ. Ναι, είναι αρκετοί. Είναι πολύ. Είναι αρκετοί. Το βλέπω πολλά χρόνια τώρα. Φυσικά έχει ανάγκη. Δηλαδή, πέραν τη 20ετία είναι μια αναστρέψιμο. Το έχει πει ο δικαστής αυτό. Τι εννοεί μια αναστρέψιμο, ότι είναι δύσκολο να σταματήσει. Πέραν τη 20ετία θα είσαι μια ζωή σε υποκατάστατα.
Μου το έχει πει ιατροδικαστής ο Ιωάννης ο Ιβατίδης όταν ήταν στο Ρίο. Ήταν, το είχα πάρει συνέντευξη και το θυμάμαι πολύ καλά. Μου λέει πέραν την 20ετία του θεωρούμε μία αναστρέψιμη. Όσο πιο πολύ κάθεται ένας άνθρωπος μέσα στη χρήση, τόσο πιο δύσκολο είναι να βγει. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι και είναι και κατόφθηνο. Τουλάχιστον πώς το έχω βιώσει εγώ στην νιώτη μου. Δεν πας όπως το λες εσύ για να πεις, να καταλήξεις την παραμύθα. Είναι η παραμύθα έτσι που αρχίζει σιγά σιγά ενώ είσαι στο κοκτέιλ και πίνεις και τρυπάκια και πίνεις και έξαση και πίνεις και έτσι και βέβαια και μαύρα και κλπ. Είναι ότι σου βγάζει, σου πετάει το ένα μετά το άλλο απ' έξω. Θέλει αποκλειστικότητα. Ναι, όπως λέει και ο Παύλος το ΙΤΑ, ναι. Θέλει αποκλειστικότητα. Ναι, θέλει χρυσάφι και τέτοια, κάποια υπομονή. Ναι. Εδώ, και είναι πολύ κλειστά τα περιθώρια της. Οπότε πρέπει να αποφασίσεις κάποια στιγμή αν θα χωρίσεις ή όχι. Ναι, και το διαζύγιο είναι λίγο επίπονο, αλλά αξίζει τον κόπο. Να, φεύγει κακιά πεθερά από μέσα σου. Λοιπόν, πάμε. Να υπενθυμίσουμε. Τέσσερις προσκλήσεις στο 6943-945-245 για το έργο Φωταγωγός. Για όλα αυτά που ακούσατε, θα βγάλετε και τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας γνώμεις σε ένα έργο που θα δείτε με παρόμοιες τέλος πάντων συγκυρίες. Σε οικογενειακό επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιάς να το πούμε, δεν ξέρω που ξέρω στο σενάριο καλύτερα. Συγκατοίκησης. Συγκατοίκησης, κάπως έτσι, ωραία. Φανταστείτε ότι στην πολυκατοικία σας μια κατάσταση παρόμοια. Ρεαλιστικό, εγγύηση σκηνοθεσία, δεν το συζητάω από την Αθηνά εδώ πέρα. Απλό έργο. Λιθογραφείο. Που έχει το στόχο του να ενισχύσει ένα φορέα. Σαφώς εκεί θα κατέληγα, ναι. Λιθογραφείο, Κυριακή 6.30 πρώτη παράσταση, δεύτερη 9 και Δευτέρα μία παράσταση στις 9. Τέσσερις προσκλήσεις όπως είπαμε, στο τηλέφωνο που προείπαμε. Και κυρίως να ενισχύσουμε και το ΚΕΘΕΑ που όντως το γνωρίζω που το λέω αυτό. Με το υπογράφω, κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι κυκλοφόρησε και το Page, το περιοδικό μας, Free Press, για εδώ, για το εγχώριο, εν πάτρες. Θα διανεμηθεί σύντομα, θα κυκλοφορήσει. Και να αποφωνήσουμε. Εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ χαρίζω που σε γνώρισα. Να είσαι καλά κι εγώ. Θέλω να πω... ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αθηνά για όλη αυτή την προσπάθεια. Ήταν μια πολύ ευχάριστη για μας πρόσκληση και δεν υπήρχε περίπτωση να την αρνηθούμε. Και περιμένω τα επόμενα. Στόχος για μένα είναι η επόμενη. Δεσμεύομαι και εγώ ότι για το ΚΕΘΕΑ ό,τι χρειάζεται είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και από τη δική μου μεριά να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για την φιλοξενία. Μετά, εγώ θεωρώ, εντάξει, επειδή υπήρχε μια επικοινωνία με την Ελευθερία την ΠΑΠΑ μέσω άλλης συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ, για μένα ήταν η αφορμή για αυτή τη σκέψη και θεωρώ υποχρέωσή μας, δηλαδή ειδικά αυτούς τους καιρούς, πρώτα απ' όλα με τον τρόπο αυτό δίνεις ένα ασήμαντο σημαντικό ποσό που μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να το αξιοποιήσουν εκεί που πραγματικά έχουν ουσιαστικές ανάγκες και τις γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι που εργάζονται με τα παιδιά. Αλλά κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι όταν λειτουργείς εθελοντικά συνεργαζόμενος με τέτοιους φορείς και ενισχύοντας τέτοιους φορείς, νομίζω ότι είναι και μια κατάσταση που λες ρε παιδί μου ότι θες να πολλαπλασιαστεί. Η τιμή του κάνεις και σε ένα βήμα και ζητάς από τον άλλον να σου ακολουθήσει. Η εισιτηρίου είναι πολύ προσιτή, είναι 7 ευρώ. Συμβολική είναι καθαρά. 7 ευρώ, τα οποία 7 ευρώ, δηλαδή πέρα ότι θα πάμε να δείτε μια παράσταση που είναι εγγυημένα καλή, σίγουρα γιατί ξέρω την Αθηνά και ξέρω τι δουλειά κάνει. Τι να πω, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, και στο δρόμο μου ένα 5 ευρώ, αν τα δίνει κάπου. Δηλαδή, είναι τόσο ευτελέ το νούμερο δηλαδή, για να πάει να δει μια θεατρική παράσταση. Που, άσχετα το που θα πάνε τα χρήματα. Που είναι βέβαια πολύ σχετικό. Δηλαδή, απλά το λέω ότι είναι δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα. Τώρα δεν το. Είναι 7 ευρώ και 12 να το έχει βάλει, δεν σου λέει κανένα τίποτα. Όχι, προτιμήσαμε παιδί σεβόμενοι τις εποχές ότι ο άλλος να έρθει και να μην το σκεφτεί. Μα εκεί παίζουν και με το Βαγγέλη, θυμάμαι το λέγαμε άλλη φορά, στα 8 παίζουν. Ελάχιστη συμπαραστάσει του πάνε στα 10, 12, έχει καταληφθεί 12 τώρα πια. Και πάλι, άμα το έχει 10, παίζει με κάρτα ενεργεία 8 για τους και τα σχετικά. Όχι, το θέμα είναι ο άλλος να έρθει, δηλαδή να νιώσει την ανάγκη να ενισχύσει ένα φορέα, να δει και μια παράσταση να περάσει καλά και να πει πέρασα μια μισή ώρα ευχάριστα. Και με αυτό το ποσό που έδωσα συνέβαλε και σε κάτι άλλο. Τόσο, μια μισή ώρα κατά περίπου. Μια μισή ώρα. Εγώ σίγουρα θα έρθω την Κυριακή με τον Άγγελο, εδώ το Mastermind. Και τέσσερι από εσά, το τηλέφωνο που είπαμε, εντάξει, το ξέρω το γνωστό. Λοιπόν, θα το δείτε εξάλλου, το βλέπετε και μαγειρεύετε σκοπημένα, άμα δεν το θυμόσαστε.
Σας αφήνουμε, σας χαιρετούμε. Ελευθερία μου, χάρηκα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς σίγουρα. Και εμείς χαιρετούμε. Στην παράσταση παίρνεις με δουλειά, συμμετέχεις σε τίποτα. Όχι, όχι. Όχι, είσαι ηθοποιός. Τα έχω κόψει αυτά, τα έκανα με τις ειδικά. Ναι, ναι. Και πρώτα απ' όλα να... Εγώ να αρχίσω τώρα, Σάρα. Ναι, και εγώ. Να ευχηθούμε, λέω, και καλή Σαρακοστή και γενικότερα... Καλά, στους χριστιανούς, στους χριστιανούς. Δεν έχει σημασία. Είναι γενικά η περίοδος. Και όχι μόνο στους χριστιανούς. Μη μου σαν χρονική περίοδος. Για ζητήματά σου. Όχι, όχι, καλά σαν άνθρωπος. Λοιπόν. Μα δεν είναι. Γιατί έχουμε πιο πολύ το 10. Εντάξει, η Σαρακοστή είναι και μια έννοια. Άλλη. Από το ξύνωσε από διάφορα. Δεν είναι μόνο στενά, θρησκευτικά και χριστιανικά. Ναι, σαν διαιτολόγιο, το ξενικό δεν ενδιαφέρει και το ελληνικό. Γιατί και το διαιτολόγιο κάποιους σκοπούς, γιατί χριστιανός και Έλληνας δεν υπηρετούσε. Γιατί έπρεπε κάποια προβλητιότητα να κατανολωθούν και λοιπά. Ναι, λοιπά, ναι, 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 είχε ναι, ναι. Δηλαδή και άλλους λόγους ύπαρξης. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, ναι, για όσους τέλος πάντων πιστούς, καλή Σαρακοστή, για τους ορφικούς Βιεβάν και τα λοιπά. Και τα, λοιπά. Ωραία, τα λέμε Δευτέρα κάτω στο κόντο πραγμάτων, διαφορετικά δεν ξέρω πάλι εκτάκτως Τρίτη. Χαρήκα πολύ. Γεια σας. Και εμείς είμαστε καλά. Είχε και αποτυπώθηκα να πω το φακό. Τότε που πλήρωνα τα λάθη μόνο με παρατηρήσεις και είχα μόνη τιμωρία. Απ' την αίθουσα να βγω, ψάχνω να βρω το πρόσωπο μου ανάμεσα στα άλλα πιτσιρίκια που σε ένα προάβλιο έπαιζαν μπάλα που θυμάμαι τα ονόματά τους. Μικρά τα επιθετά τους και με κάθε λεπτομέρεια τα τότε πρόσωπά τους. Φίλοι μας, εχθροί μας, δάσκαλοι, συμμαθητές μας. Πάνω από όλα ακόμα κι ας χωρίσαν οι ζωές μας που δεν έχουμε μιλήσει για καιρό. Πώς μπορώ τις χαμένες να αναπληρώσω στιγμές μας. Δώσ' μου έναν τρόπο για να αναστήσω τον χρόνο. Από το κυτρινισμένο φωτογράφητο χαρτί. Να γυρίσουμε οι ζωές μας που μάθουνε για τον πόνο. Και να διάλειμμα ακόμα στην αυλή. Να δω τη μάνα μου ντυμένη με τα σπρονιφικό της. Τον πατέρα μου ντυμένο γαμπρό να χαμογελά. Να της πω να μην μιλήσει ποτέ για φτερά στο γιο της. Γιατί πόνεσε όταν πέταξε ψηλά. Να παραστώ στη βαφτισή μου, να τους εμποδίσω να με πουν δούλο ενός Θεού που δεν τον πίστεψα στιγμή. Κι αν δεν μ' άφηναν στην κολυμπήθρα μέσα να με πνίξω πριν μου μάθουν να παίξω την προσευχή. Να ξαναπάω σε όλα τα μέρη που με έχουν φωτογραφίσει. Να βγω από το πλάνο το τοπίο να φανεί. Να χαρώ λίγο ακόμα τον πολιτισμό ή τη φύση. Αντί να αποδεικνύω στα καρέ πως ήμουν εκεί.